Το έργο ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου της Φιλερήμου εγκαινίασαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Συνέβρεσής μας είναι να γιορτάσουμε, ουσιαστικά να σας παρουσιάσουμε την επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Φιλερήμου μετά τις εργασίες ανάδειξης, διαμόρφωσης, εξυγχρονισμού των υποδομών και των χώρων εξυπηρέτησης του κοινού με έμφαση στη δυνατότητα προσβασιμότητας που δίνεται πλέον σε αμαία και εν γέννη εμποδιζόμενα άτομα να περιηγηθούν το μνημείο στο σύνολό του. Είναι ευτυχή συγκυρία και ίσως έχει τη σημασία της ότι η σημερινή ημέρα συμπίπτει από εκκλησιαστική άποψη με την παραμονή του αυριανού εορτασμού της Σύναξης Παναγίας Φιλερήμου. Ο οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος της Φιλερήμου, ευρισκόμενος σε ένα αλόβητο φυσικό περιβάλλον, αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό με αυξανόμενη επισκεψιμότητα ετησίως. Και τον άνθρωπο, και τον πολιτικό, και την υπουργό Μενδώνη. Δεν μπορώ να το κάνω με λόγια, αισθάνομαι πολύ μικρός. Και να σας ευχαριστήσω, κυρία Υπουργέ, γιατί αγαπάτε την πατρίδα μου, αγαπάτε τον τόπο που έχω την τιμή να υπηρετώ, με έναν τρόπο μοναδικό, που δεν το έχει κάνει κανείς ποτέ. Είναι δεκάδες τα έργα πολιτισμού σε όλα μας τα νησιά. Και τα Δωδεκάνησα και τα Κυκλαδονήσια. Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λέει δημόσια ότι το 30% του πολιτιστικού αποθέματος της Μεσογείου είναι στα νησιά μας, είναι στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Άρα ήταν πάντα έτσι. Εσείς το υπηρετείτε, αυτό το πολιτιστικό απόθεμα. Εσείς το υπηρετείτε. Θεωρώ ότι οι έπαινοι αυτοί απηχούν, δεν είναι προσωπικοί, απηχούν και τη δουλειά που κάνουν οι υγιείς δυνάμεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί αυτό το οποίο είπες είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, είτε στους μικρόκοσμους τους δικούς μας, είτε ευρύτερα στην πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο κόσμοι. Αλλά επειδή και εσύ και εγώ είμαστε άνθρωποι αισιόδοξοι, είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε ότι το καλό κυριαρχεί, εν τέλει το καλό είναι αυτό που θα συνεχίσει να κυριαρχεί σε αυτόν τον τόπο.